Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής. Πάνω μας είναι η οδός Κάλλας και κάτω, όπως βλέπετε, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και η νέα παραλία. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου εδώ βρίσκεται ένα σπιτάκι σκύλου και ο σκύλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή λιάζεται, για τον οποίο έχουν γίνει ήδη 4 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα για επιθέσεις σε παιδιά και άλλες 11 επιθέσεις, τις οποίες ισχυρίζονται οι κάτοικοι της περιοχής ότι έχουν δει και έχουν αντιληφθεί. Η κυρία Ναντίν είναι μαζί μας σήμερα, η οποία θα μας πει για την δική της περιπέτεια και τι ακριβώς έζησε με την επίθεση του σκύλου. Ένα σκύλος ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια εδώ, σε αυτό το σημείο. Και σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, έχει κάνει επιθέσεις. Είναι τόσο άγριο το ζώο, κυρία Ναντίν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καθόλου δεν είναι άγριο το ζώο όταν βρίσκεται στο οικείο του περιβάλλον και όταν δεν έρχεται σε επαφή με κάποιον ποδηλάτη ή με παιδιά που παίζουν ή με κάποιον άνθρωπο που κάνει γυμναστική, όπως και πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό το πάρκο, καθότι παραδόθηκε από τους εκάστοτε δημάρχους, κύριο Παπαγεργόπουλο και κύριο Μπουτάρη, για να το ζούμε όλοι μας. Τι ακριβώς συνέβη στη δική σας περίπτωση? Το παιδάκι μου πριν από 4 χρόνια έπαιζε εκεί. Μάλλον ο σκύλος θεώρησε ότι επιλείται από το δικό μου το παιδί, γι' αυτό και το άρπαξε από την μπλούζα, το πέταξε πιο εκεί και το παιδί μου έκανε ζήσα πάνω του. Με αποτέλεσμα να πρέπει να το πάω στο σπίτι, να το κάνω μπάνιο, να πάρω τηλέφωνο την παιδίατρο, να στείλω φωτογραφία για να δει αν είχε τραύμα και αν πρέπει να το πάω στο νοσοκομείο. Το παιδί είναι καλά? Ναι, μια χαρά. Αυτό πριν πόσο καιρό έγινε? Πριν από 4 χρόνια. Δεν πήγατε στο νοσοκομείο? Όχι, γιατί είχε μόνο γρατζουνιές και απλά είχε σκιστεί η μπλούζα του. Έχουν γίνει κι άλλες επιθέσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 11 επιθέσεις, από τις οποίες 7 ήμουνα εγώ παρόν. Έχουν γίνει καταγγελίες και στο αστυνομικό τμήμα? Βεβαίως, έχουν γίνει 4 καταγγελίες. Βλέπετε, όταν ένα σκύλος δαγκώσει ένα παιδάκι, τότε, αν δεν πας άμεσα στο αστυνομικό τμήμα για να κάνεις καταγγελία, όπως μου εξήγησε και ο κύριος Πετρακάκης, ο οποίος είναι και κτηνίατρος και υπεύθυνος για τα αδέσποτα, δεν θεωρείται δάγκωμα. Από τότε ξεκίνησε μία διαδικασία, από την ώρα δηλαδή που δάγκωσε ο σκύλος το παιδί μου, να δω τι πρέπει να κάνω για να απομακρυνθούν αυτοί οι σκύλοι από εδώ. Επικοινώνησα με τον τότε αντιδήμαρχο κύριο Δημητριάδη, ο οποίος και αμέσως κινητοποιήθηκε και μάζεψε αυτούς τους σκύλους από εδώ για μερικούς μήνες. Μετά από μερικούς μήνες, τα σκυλιά ξαναγέννησαν και ξεκίνησα πάλι τη διαδικασία να δω για ποιο λόγο. Πήρα τηλέφωνο να ξαναβρω τον αντιδήμαρχο και μου είπαν ότι μετακινήθηκε και ότι στη θέση του είχε μπει ο κύριος Θεοτοκάτος. Επικοινώνησα με τον κύριο Θεοτοκάτο και τον κύριο Πετρακάκη, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι αυτού του χώρου που θεωρείται πράσινο και κτηνίατρος, όπως είπα και προηγουμένως, και μου είπαν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τις επιθέσεις. Μέχρι τότε, που έχουν περάσει περίπου 1,5 χρόνο, έχουν γίνει άλλες 3 επιθέσεις. Εκεί θέλω να πάμε τώρα, στις άλλες επιθέσεις. Τι συνέβη, τι συνέβη στις άλλες υποθέσεις? Στις επιθέσεις αυτές ήμουν παρόν γιατί παίζανε τα παιδιά εδώ. Είχαμε ενημερώσει να μην στέλνουν την μπάλα προς τα εδώ. Γιατί όταν πέφτει η μπάλα, αυτά τα ζώα που τώρα το βλέπετε πώς είναι, είναι ήρεμο, δεν απειλείται. Όταν όμως μαζεύονται παιδιά, αρκετοί άνθρωποι γύρω του, νιώθει ότι απειλείται. Έπεσε η μπάλα, ήρθε τα παιδάκια να τα μαζέψουν και φυσικά δάγκωσε και άλλο παιδάκι. Και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει έρθει μια άλλη αντίστοιχη καταγγελία, πάλι με τον ίδιο σκύλο, όπου επιτέθηκε πριν από 1 χρόνο στο παιδί, πήγανε στο νοσοκομείο, κάναν τα δέοντα. Έχουν επικοινωνήσει με τους αρμόδιους και με τον κύριο Θεοτοκάτο, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή την περίπτωση εδώ. Και δεν έχετε βρει μια άκρη. Τι έχετε κάνει, τι έχετε κάνει αυτό το διάστημα, τι κάνατε, ποιες ενέργειες κάνετε έτσι ώστε να απομακρυνθεί το σκυλί, αυτό ζητάτε, τι είναι αυτό που θέλετε να γίνει? Έχουμε κάνει όλες τις νομικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και έχουν πάει στα χέρια τους. Δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση για το πού ανήκουν αυτοί οι σκύλοι. Είναι αδέσποτοι, είναι δεσπεζόμενοι. Δηλαδή, είναι ελεύθεροι εδώ. Έχουν βάλει αυτή την συγκεκριμένη ταμπέλα που λέει ότι προστατεύεται από τον Δήμο. Πώς προστατεύεται
Θα σας απαντήσω αμέσως. Πώς προστατεύεται όταν τον Ιούνιο ήμουν μπροστά σε μία από αυτές τις επιθέσεις, δάγκωσε ένα παιδάκι, σηκώθηκε ο μπαμπάς και άρχισε να χτυπάει το καημένο το σκυλί ανελέητα. Δηλαδή, πώς προστατεύει ο Δήμος αυτό το σκυλί που ο μπαμπάς το χτυπούσε? Με ποιον τρόπο προστατεύονται αυτά τα σκυλιά που ακόμα και σήμερα και σε εμάς, αλλά ούτε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση που έχουν στείλει πόσα έγγραφα, έχουν απαντήσει πού ανήκουν αυτοί οι σκύλοι. Πού ανήκουν αυτοί οι σκύλοι? Δεν γνωρίζει κανείς. Είναι του Δήμου, είναι τσιπαρισμένα. Δεν μας δίνει κανείς. Και γιατί μιλάτε στο πληθυντικό, είναι και άλλα ζώα. Ναι, βεβαίως, είναι και εκείνο εκεί το σκυλί που όταν τώρα το βλέπετε. Που το είναι, μαύρο. Που είναι ήρεμο και ξεκουράζεται. Όταν αυτά τα δύο τα σκυλιά νιώθουν να το απειλούνται, επιτίθονται. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το. Μήπως θέλουν να παίξουν? Μήπως είμαστε υπερβολικοί? Το τελευταίο δάγκωμα που έγινε πριν από 1,5 χρόνο, επειδή το σκυλάκι αυτό το συγκεκριμένο ήθελε να παίξει, έκανε τετάρτο βαθμό δάγκωματιά, έβγαλε κομμάτι, το οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες, το παιδί νοσηλεύτηκε στη γενική κλινική και η μητέρα του σε τρελή κατάσταση έκανε την καταγγελία. Το τελευταίο περιστατικό πότε έγινε? Πριν από 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Ναι, και βγήκε, έχω και τις φωτογραφίες όπου και βγήκε κομμάτι από το πόδι του παιδιού. Ήθελε να παίξει. Εσείς τι σκοπό έχετε να κάνετε? Έχετε κάνει μια ομάδα, ένα σύλλογο, γονείς? Τι είναι αυτό που ζητάτε να γίνει? Αυτό που ζητάω είναι ότι αυτά τα σκυλιά πρέπει να μετακινηθούν από εδώ, από αυτό εδώ το χώρο, γιατί δεν είναι ο κατάλληλος. Κοιτάξτε λίγο. Απέναντι είναι η γενική κλινική. Μας είπαν ότι είναι στα 80 μέτρα. Δίπλα είναι το λύκειο. Βάσει νόμου. Απέναντι είναι το νοικιαγωγείο. Βάσει νόμου. Απαγορεύονται να υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά γύρω σε σχολεία, νοικιαγωγεία, δημοτικά και νοσοκομεία. Βάσει νόμου αυτό απαγορεύεται. Τι κάνετε εσείς από εδώ και πέρα? Τι ενέργειες κάνετε? Περιμένουμε από το. Κάνατε μήνυση, τι κάνετε? Εννοείται. Περιμένουμε από το αστυνομικό τμήμα, το οποίο έχει κάνει όλες τις διαδικασίες, έχει κλείσει υπόθεση, έχει πάει στον εισαγγελέα και περιμένουμε. Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος δηλαδή. Εννοείται, ναι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο εισαγγελέας. Μάλιστα. Τέσσερις είναι οι υποθέσεις. Άρα επιλέξατε τη δικαστική οδό. Πόσα άτομα είστε, τα οποία κινείστε νομικά εναντίον ποιου? Πόσα άτομα είστε? 14. Και κινείστε νομικά εναντίον ποιον? Του Δήμου. Του Δήμου Θεσσαλονίκης? Ναι, αυτόν που είναι υπεύθυνο και δεν έχουν κάνει τίποτα ως τώρα για να βοηθήσουν μια κατάσταση, ούτε τα καημένα τα ζώα, ούτε τα 11 παιδιά που έχουν δαγκωθεί. Τα σκυλιά αυτά ποιος θα ταΐζει εδώ? Γιατί βλέπω υπάρχει και σπιτάκι, ναι, υπάρχει κρεβατάκι. Υπάρχουν κάποιες κυρίες που έρχονται και τα περιποιούνται. Τα ταΐζουν, τα προσέχουν, τα κάνουν βόλτα και μετά τα ξαναφέρνουν σε αυτό εδώ το μέρος. Όταν τα σκυλιά, όπως βλέπετε, είναι ήρεμα και όταν είναι με τις κυρίες, είναι ακόμα πιο ήρεμα γιατί νιώθουν ασφάλεια. Όταν οι κυρίες αυτές αφήνουν τα σκυλιά εδώ γιατί δεν τα έχουν όλη μέρα, τότε τα σκυλιά επιτίθονται στα παιδιά. Εάν θα ερχόμασταν το απόγευμα, που βλέπετε σιγά σιγά μαζεύονται τα παιδάκια να παίξουν, γιατί δεν υπάρχει μεγάλο κομμάτι να παίξουν τα παιδιά, θα βλέπατε ότι τα σκυλιά αρχίζει και αλλάζει η συμπεριφορά τους, γιατί νιώθουν ότι απειλούνται από τα παιδάκια, η μπάλα που έρχεται, το ποδήλατο που τρέχει, και τότε γίνονται οι επιθέσεις. Το επίθετό σας? Λούβαρη Κωνσταντίνη. Κυρία Λούβαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.